Στο 1 Αντάρκο, στο 6 ο By the Law και δίδεται η κίνηση για την τρίτη υποδρομία. Δεύτερη από τον Μαρκόπουλο και ο Μίστερ Πάρης πετάγεται. Ο Αντάρκο από μέσα έρχεται με έντονη πίεση. Ο Ace Rebel και συγκλίνοντας προς την εσωτερική περνάει μπροστά. Ace Rebel λοιπόν με έντονη πίεση και τώρα έρχεται By the Law. Πάει στο κεφάλι ο By the Law λοιπόν και οδηγεί την υποδρομία τώρα έχοντας εσωτερικά του τον Ace Rebel που πιέστηκε αρκετά και αυτός για να βγει μπροστά και έχει επιταχυνθεί πλέον ο ρυθμός της διαδρομής. Μένει στην τρίτη θέση ο Μίστερ Πάρης, τέταρτο. Ο Αναντάρκο χάνει και τη θέση του. Έρχεται ο Πόρτο Λεόνε τώρα να περάσει, αφήνοντας τον Αναντάρκο ακόμα πιο πίσω. Λίγο στη συνέχεια είναι ο Creative Genius και αυτός βελτιώνεται. Αφήνει προτελευταίο τον Αναντάρκο. Στη τελευταία θέση φυσικά είναι ο Μπούνε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία πλέον και το νούμερο 7 By the Law. Από την εσωτερική είναι ο Ace Rebel. Προσπαθούν και οι δύο, παλεύουν για την νίκη. Στη συνέχεια θέλει να επανέλθει λίγο ο Mr. Paris. Είναι κλεισμένος ο Πόρτο Λεόνε από μέσα, κεφάλι με κεφάλι. Ο By the Law, το νούμερο 7, θα πάρει τελικά την νίκη. Ο Ace Rebel στην δεύτερη θέση, μάχη για την τρίτη θέση από την εσωτερική ο Πορτολεόνε. Τέταρτος ο Μίστερ Πάρης. Νούμερο 7, By the Law λοιπόν. Θα φορτσάρει, θα βγει μπροστά και θα αφήσει δεύτερο τον Ace Rebel. Από την εσωτερική ο Πορτολεόνε, στο τέλος θα προσπεράσει το Mr. Πάρη. Το αποτέλεσμα 7-3-2-6. Ο Αναντάρκο πέμπτος. Creative the Genius πιο πίσω. Τελευταίος ο Μουνέμπ. Κρατήσατε κατά κάποιο τρόπο τα χρώματα, θα λέγαμε. Προσθέθηκε απλά ένα αστέρι που σήμερα έφερε και την νίκη και συγκεκριμένα έδειξε και πολύ καλά δείγματα. Δεν είχαμε ιδιαίτερη εικόνα από τις εμφανίσεις του στο εξωτερικό. Σήμερα όμως με το ντεμπούτο του ήρθε και η νίκη. Ναι, καταρχήν να ευχαριστήσω τη νέα μου προπόνηση, τον κύριο Κουβαρά, όλο το team και τον Παναγιώτη Δημητσάνη για την άριστη ύπευση που έκανε. Ο By the Law ήταν ένα άλογο το οποίο πιστέψαμε στις προδιαγραφές που είχε, διότι σαν πουλάρι είχε πουληθεί 300.000 ευρώ στην πρώτη του. Εκεί ποντάραμε, εκεί επενδύσαμε και πιστεύω ότι θα μας φέρει και άλλες νίκες. Βέβαια και εμείς είμαστε λίγο συγκρατημένοι σαν πρώτη συμμετοχή, ήταν και λίγα τα μέτρα, αλλά έδειξε ότι η άμμο ίσως να του αρέσει. Mm-hmm. Παρόλο που ακούγεται ότι μπορεί να μην του αρέσει η άμμο, εγώ είδα ότι μάλλον του άρεσε η άμμο. Ελπίζω να συνεχίσει κατά αυτόν τον ρυθμό και να μας εκπλήσει συνεχώς. Mm-hmm. Αυτά. Συγκρατημένος για τον By the Law, αισιόδοξος γενικά για το χώρο. Εντάξει, αισιόδοξοι. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλοι τον αγαπάμε το χώρο και βοηθάμε όσο μπορούμε. Mm-hmm.